Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, για να σας πω, να σας δώσω το επόμενο, την επόμενη είδηση που κλείνει τη σημερινή εκπομπή. Ξέρετε ότι αθωώθηκε τελικά ο Φεθχουλά Γκιουλέν, ο περίφημος αυτός μέντορας όλων των Ισλαμιστών της Τουρκίας, ο οποίος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και περιμένει να επιστρέψει στην Τουρκία θριαμβευτή. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η οργάνωση του Φεθχουλά Γκιουλέν διαχειρίζεται κεφάλαιο 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ότι θα δείτε πως στη Ρωσία έχει σωματεία τα οποία ελέγχει με τον τίτλο Σερχάτ, Εφλάκ, Τορός, Τολεράντς, άνοιξη θρησκεία δηλαδή, Ουφούκ και τα λοιπά, στην Ρωσία. Και όπως ξέρετε η CIA είναι εκείνη η οποία χρηματοδοτεί αυτά τα σωματεία. Λοιπόν, και βλέπεις σε ποιες χώρες είναι. Στους Γιακούτ Σεχά, Μπουριάτια, Μπασκουρδιστάν, όχι Κούρδιστάν, Κούρδι, για τους Τουρανούς λέει, Ντάγκιστάν, Καράτσαϊ, Τσερκέσκ, Τρούβα, Χαχάσια, μιλάμε τους Τουρανούς υπηκόους της Ρωσίας. Σε αυτές τις περιοχές έχει ανοίξει σχολεία. Λοιπόν, και βέβαια η αντίστοιχη CIA της Ρωσίας, η FSB, έκλεισε πολλά από αυτά τα σχολεία που ανοίγει, και αν θα δείτε ποιος είναι ο αριθμός των σχολείων, θα μείνετε άναυδος. Ο αριθμός αυτός ξεπερνάει τις 2.500, έτσι. Και λέγαμε ήδη σε προηγούμενο μάθημα, μάθημα μου φαίνεται εδώ, διεκπομπή. Λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή ότι ετοιμάζονται να ανοίξουν σχολεία και σε αφρικανικές χώρες. Είναι χορός εκατομμυρίων. Να υπενθυμίσω ότι στην Τουρκία, παράλληλα προς αυτό το δίκτυο των σχολείων και των φροντιστηρίων και τα λοιπά, λειτουργούν ως και σχολεία των ΔΟΝΜΕ και πανεπιστήμιο των ΔΟΝΜΕ. Υπάρχει πανεπιστήμιο των ΔΟΝΜΕ στην Κωνσταντινούπολη. Εξηγήστε τι είναι ΔΟΝΜΕ. ΔΟΝΜΕ είναι η εξεβραίων στη Θεσσαλονίκη, που τον 17ο αιώνα, επειδή ήταν οπαδί του Σαμπατάη Σεβί, ενός ραβίνου ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν ο Μεσσίας, οι κανονικοί Εβραίοι άνθρωποι πήγαν και το κατήγγειλαν στον Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος τον κάλεσε τον αιρεσιάρχη αυτόν και του είπε: κοίταξε, γίνεσαι μουσουλμάνος, σου παίρνουν το κεφάλι. Και αυτός ήταν τόσο πολύ πιστός στις αρχές του, τις αποκήρυξε και την μωσαϊκή θρησκεία και έγινε μουσουλμάνος. Αλλά το πίμνιό του διατήρησε κρυφά την εβραϊκή πίστη, και είναι κρυπτοεβραίοι, μουσουλμάνοι, με ειδική οργάνωση η οποία συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Έχουν το ΟΥΣΥΚ, το Πανεπιστήμιο ΟΥΣΥΚ και τα σχολεία ΟΥΣΥΚ. Γιατί το λέω? Εκείνο το οποίο πάσχει, κύριε Χούντα, και θα αφιερώσουμε την επόμενη εκπομπή, είναι η παιδεία στην Ελλάδα. Η παιδεία στην Ελλάδα. Πότε το ανακαλύψατε αυτό? Και μπορώ να σας πω, ένας φίλος μου, τον οποίο γνωρίζετε καλά, ο Άρης ο Καρατζάς, ο οποίος έχει παντρευτεί μια εξαίρετη κυρία, η γυναίκα του είναι Δανή, στην Αμερική. Στο σπίτι μιλούσαν αγγλικά βέβαια. Η κόρη τους ήταν κατά βάση αγγλόφωνη. Για να μην γίνει αμερικανάκι, για δύο λόγους, ιδιαίτερα η μητέρα το επέμεινε, μετέφερε την έδρα των επιχειρήσεων του κ. Καρατζάς στην Ελλάδα. Γιατί αν έμενε στην Αμερική, πρώτον θα έχανε την ελληνική πλευρά και θα είχε εξαμερικανιστεί, είναι αυτός ο καημός του Μπαρμπαλέκου, του Σπανού, για τους γιους του, που έχουν ξεχώψει από την Ελλάδα. Και το δεύτερο και το πιο φοβερό είναι ότι θα ακολουθούσε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο προκαλεί λοβοτομή στα παιδιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Αμερική
Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σκέπτονται, μη σκεπτωμένων ανθρώπων. Και ήταν στην Ελλάδα. Και βεβαίως η Αναστασία, τώρα πηγαίνει στο Λύκειο πια, είναι ένα, μία νέα η οποία ξέρει άριστα βέβαια τα αγγλικά, είναι η μητρική της γλώσσα, και άριστα τα ελληνικά, πηγαίνει στο πρώτο Λύκειο Αθηνών, στην Πλάκα. Στην Πλάκα, στο δικό σας το σχολείο πηγαίνει. Και το παράπονο τώρα και της μητέρας και του πατέρα. Τη φέραμε εδώ για να μην υπάρχει αυτό το άθλιο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο στην εποχή μας στην Αμερική δοκιμαζόταν, αλλά το σύστημα αυτό ακολούθησε στην Ελλάδα. Και τώρα βγαίνουν τα παιδιά δίχως σκέψη, δίχως κρίση, δίχως γνώσεις, με πορτοποιημένη την γνωστική τους, το γνωστικό τους θησάβρισμα, μη δυνάμενοι να αντιδράσουν, για να είναι εύκολη, αν θέλετε, ύλη, εύπλαστη ύλη, την οποία η εξουσία να περνά διάφορες αντιλαϊκές πολιτικές, να τα χρησιμοποιεί σαν ρομπότ. Αυτή είναι η διεθνώς κρατούσα τάση. Θα δούμε λοιπόν στην επόμενη εκπομπή πώς και στην Ελλάδα περνάει αυτή η γραμμή. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω, έτσι σαν πάρθιον βέλος, κλείνοντας την εκπομπή, να πω, βλέπεις στην Τουρκία που γίνεται αυτός ο οργασμός των σχολείων που και εκτός Τουρκίας πηγαίνουν και σε όλα τα πέρατα της οικουμένης φτιάχνουν σχολεία. Και περιττώ να σας πω ότι όχι μόνο αθώθηκε ο Φετχουλά Γκουλέν, αλλά εκείνοι οι οποίοι τον είχαν καταγγείλει βρήκαν τον πελάτη στην Τουρκία. Ο ένας μάλιστα ήταν στρατιωτικός και του βγάλανε ένα CD να διασκεδάζει σε άσεμνη στάση με ρωσίδες κονσωματρίς. Το οποίο για τους Ισλαμιστές είναι φρικαλαίο. Σκέψου ποιος είναι αυτός ο οποίος είχε καταγγείλει τον Γκουλέν. Και βρήκαν τον πελάτη όλοι. Θέλω να πω λοιπόν, ενώ γίνονται αυτά τα σχολεία, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα ίδρυμα που έχει βρει χρήματα, έχει βρει οικόπεδο, το οποίο είναι προς ανέγερση σχολείου, έχει βρει χρηματοδότηση, και το ίδρυμα το απαρτίζουν μέλη Ακαδημίας Αθηνών, πρέσβεις επί τιμή, καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, και ζητά να συναντήσουν τον υφυπουργό περιβάλλοντος, πως λέγεται, και χωροταξίας, για το θέμα της οικονομικής άδειας, γιατί χρειάζεται μια διευθέτηση. Ζητά να δουν τον υπουργό των οικονομικών για να προχωρήσει το θέμα της διαδικασίας συγκρότησης ιδρύματος, και δεν απαντάν στο αίτημα. Ποιον θα έπρεπε να είχαν χτυπήσει, ποιανού έπρεπε να χτυπήσουν την πόρτα, του Ζαχόπουλου? Διότι αυτόν τον τόπο Ζαχόπουλοι τον κυβερνάνε. Αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση, η οποία, αν θέλετε, κυριαρχεί σε όσους ανθρώπους μπορούν και αντιστέκονται και μπορούν και σκέπτονται και μπορούν και αντιδρούν.